Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτή στη δεύτερη εκλογική περιφέρεια της Αθήνας και τώρα θα είναι στο βόρειο τομέα, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Καλημέρα κύριε αντιπρόεδρε, τι κάνετε? Γεια σας κύριε Παπαδόπουλε, καλά εσείς? Το καταδύναμη. Λοιπόν, αφορμή για τη συνομιλία μας είναι ενδιαφέρον βιβλίο που έχετε συγγράψει υπό τον τίτλο «Μεταρρυθμίσεων Ανάβασης». Το παρουσιάζεται αυτήν την Δευτέρα το απόγευμα. Και μας κέντρισε το ενδιαφέρον η σύνθεση των ομιλητών και αναφέρομαι κυρίως στην κοινή παρουσία του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Θεοδωράκη στο πάνελ. Θα έχετε δει και εσείς τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών που σας εμφανίζουν σε ένα φλερτ. Και να ρωτήσω ευθέως αν υπάρχει όντως φλερτ που μπορεί να εξελιχθεί και σε κάτι παραπάνω στην πορεία προς τις εκλογές. Ακούστε, εγώ με χαρά πήγα εκπροσωπώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο συνέδριο του ποταμιού και μίλησα και σημείωσα ότι υπήρχε και θετική υποδοχή όσον είπα. Με τον Σταύρο Θεοδωράκη γνωρίζομαι πολλά χρόνια, τον εκτιμώ και γι' αυτό εκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη τον κάλεσα στην παρουσίαση του βιβλίου. Τι θα κάνει το ποτάμι είναι θέμα του ποταμιού. Σεβόμαστε φυσικά την αυτονομία του. Εμείς αισθανόμαστε ότι υπάρχει μια πολιτική συγγένεια πλέον, αλλά αυτό είναι θέμα δικής μας εκτίμησης. Οι ίδιοι θα αποφασίσουν τι θα κάνουν, εννοώ προεκλογικά. Μετεκλογικά έχουμε πει ότι ακόμα και αυτοδυναμία να έχουμε, εμείς θα απευθυνθούμε δυνάμεις της Ευρώπης και της κοινής λογικής, γιατί πρέπει να εκπλήξει η χώρα ευχάριστα στο εξωτερικό, να δείξει ότι δεν είναι μια χαμένη περίπτωση, αλλά ότι η Ελλάδα μπορεί να βρεθεί στην πρωτοπορία της Ευρώπης. Προφανώς και οι δυνάμεις που πιστεύουν στην Ευρώπη και την κοινή λογική πρέπει να συμπορευθούν. Επειδή σε λίγες ημέρες, τρεις, τέσσερις, πέντε εβδομάδες, σε δύο μήνες το πολύ, θα έρθει η συμφωνία των Πρεσπών στην Αθήνα για κύρωση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Είναι, θα λέγαμε, σημείο κλειδί η στάση που θα κρατήσει το κόμμα του κ. Θεοδωράκη σε σχέση με τα μελούμενα για εσάς? Εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτά. Είναι δικά τους θέματα. Εμείς έχουμε εκφράσει την τοποθέτησή μας για τα Σκόπια. Έχουμε τις τελευταίες εξελίξεις με τις νέες δηλώσεις ΖΑΕΦ. Δεν θα μπω σε αυτά. Εγώ θέλω να μείνω στη μεγάλη εικόνα. Δεν θεωρώ ότι έχουμε φυσικά ταυτόσιμες απόψεις με τα υπόλοιπα κόμματα. Γι' αυτό έχουμε και διαφορετικά κόμματα στην Ελλάδα. Εκείνο που στέκομαι εγώ είναι το μεγάλο και το σημαντικό, που είναι η συνολική πορεία του τόπου. Θέλουμε να είμαστε σε ένα θάλαμο υγειονομικής απομόνωσης χωρίς ελπίδα στην Ευρώπη, χωρίς ελπίδα και προοπτική, ή θέλουμε να γίνουμε πραγματικά πρώτης κατηγορίας ευρωπαϊκή χώρα? Λοιπόν, οι δυνάμεις που πιστεύουν σε αυτό πρέπει μετά τις εκλογές να συμπορευτούν. Τι θα γίνει πριν τις εκλογές, ξαναλέω, είναι βασικά θέμα του ποταμιού. Εσείς λέτε ότι είστε ανοιχτοί αν υπάρχει βούληση από την πλευρά της Σεβαστοπόλεως και σε προεκλογική συνεργασία. Εμείς λέμε αυτά τα οποία είπαμε. Να σας προσθέσω και κάτι άλλο. Παρακαλώ. Το οποίο το λέω από την καρδιά μου και τελείως ανοιχτά. Το ποτάμι έχει στελέχη τον οποίον η αξία είναι δυσανάλογα μεγάλη σε σχέση με τα ποσοστά που έλαβε στις εκλογές. Έχει ποιοτικούς ανθρώπους, έχει σοβαρούς ανθρώπους, επιστήμονες, ανθρώπους που τους χρειάζεται η Ελλάδα. Δυστυχώς τώρα δεν μπορούν να αξιοποιηθούν εκ των πραγμάτων λόγω του ότι έχουμε την κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου. Αυτή την ετερόκλητη λαϊκίστικη συμμαχία που δεν οδηγεί πουθενά. Μετά τις εκλογές όμως δεν πρέπει απλώς να αλλάξει κυβέρνηση η χώρα, πρέπει να αλλάξει η ίδια η χώρα. Και χρειάζονται όλοι οι άνθρωποι που μπορούν να συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια. Επειδή είπατε για την κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου, άκουσα σήμερα το πρωί ένα βουλευτή, τον Ανέλη, τον κύριο Κατσίκη, να λέει ότι όταν έρθει η συμφωνία των Πρεσπών στη Βουλή, εμείς θα αποσύρουμε και τους υπουργούς και την στήριξή μας στην κυβέρνηση. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, τι θα σημαίνει για εσάς? Ας κάνουν ό,τι νομίζουν. Δεν μπορώ να τα παρακολουθώ άλλο, γιατί ξέρετε, όταν αρχίζει να σχολιάζει κάθε μέρα τις αστειότητες, κινδυνεύεις και εσύ ο ίδιος. Ναι. Επειδή όμως... να σας πω, εδώ υπάρχει κάτι τραγελαφικό, κύριε Παπαδόπουλε. Υπάρχει ο μικρός κυβερνητικός εταίρος, η ΑΝΕΛ, ο οποίος διαφωνεί για τις Πρέσπες, αλλά στηρίζει την κυβέρνηση, και με πάθος μάλιστα. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει ο μεγάλος κυβερνητικός εταίρος, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πανηγυρίζει για αυτή τη συμφωνία και διαψεύδεται με τις δηλώσεις ΖΑΕΦ, βρίσκεται σε αμηχανία και προσπαθεί να δει πώς
θα ξεφύγει mm-hmm. από αυτό το αδιέξοδο στο οποίο βρέθηκε. Ας τα βρουν μεταξύ τους. Θα δούμε. Θα τοποθετηθούμε όταν κατασταλάξει το πράγμα. Θα τοποθετηθούμε. Διότι τοποθετούμενος κάθε μέρα σε όλα αυτά τα πιθανά και απίθανα που συμβαίνουν με τους ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, κινδυνεύεις να μπεις κι εσύ στην ίδια πολιτική χωρία. Στο διατάφτα δεν θα διαφωνήσω, γιατί κάθε μέρα ακούω από στελέχη και τον ίδιο τον κύριο Καμένο κάτι διαφορετικό για την στάση που θα έχουν. Απλώς αντιλαμβάνεστε, σας ρωτάμε γιατί. Κύριε Παπαδόπουλε, σας μιλάω επηρεάζουν καταλυτικά για την ανάγκη της πατρίδας μας να γίνει Ευρώπη. Αυτό λέω και στο βιβλίο αυτό, μεταρρυθμίσεων ανάβασης, Ευρωπαίοι εξανάγκηση εκπεπιθύσεως. Όσο παραμένουμε με τη σημερινή κυβέρνηση, δεν θα γίνουμε ποτέ Ευρώπη. Θα είμαστε, θα μας κοιτάνε με έναν ευγενικό γέλωτα από μακριά, βλέποντας ότι δεν μπορούμε να ορθοποδήσουμε. Θα επικρατούν διάφορες περίεργες δοξασίες. Θα έχουμε στην εξωτερική πολιτική δύο κυβερνήσεις στη συσκευασία της μιας, γιατί σε όλα τα θέματα προκύπτουν διαφορετικές απόψεις. Στην οικονομία θα σερνόμαστε, διότι φυσικά αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να εμπνεύσει κανέναν επενδυτή να έρθει να επενδύσει στη χώρα. Άρα για μένα το βασικό είναι να τελειώνουμε με αυτή την κυβέρνηση. Θα τελειώσουμε, μακάρι να τελειώναμε αύριο το πρωί, διότι όσο παραμείνουν από εδώ και πέρα, σε όλα τα επίπεδα μόνο ζημιά μπορεί να κάνουν. Βλέπετε πάντως ότι μπορεί να έχουμε άμεσα εξελίξεις. Γι' αυτό επιμένω για την συμφωνία των Πρεσπών, τη στάση των ΑΕΝ. Και βέβαια, αν εσείς είστε διαδεδομένοι να ανοίξετε θέμα προτάσεως Μομφής. Δεν το ξέρω. Στην κυβέρνηση αυτή υπάρχει μια διακριτή δική τους πολιτική κουλτούρα, η οποία, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι το πρότυπό μου. Είναι δικό τους θέμα να δούμε πώς θα προχωρήσουν από εδώ και πέρα. Είναι μια ετοιμόρροπη κυβέρνηση. Πότε ακριβώς θα πέσει δεν ξέρω. Με ποιον τρόπο θα πέσει επίσης δεν το ξέρω. Εμείς είμαστε εδώ για να κάνουμε το εθνικό και το συνταγματικό μας καθήκον. Θα τοποθετηθούμε όμως όταν έχουμε όλα τα δεδομένα, τα οποία όπως βλέπετε κάθε μέρα αλλάζουν. Μιας και λέτε για εθνικό καθήκον, προσωπικά είστε διατεθειμένος να δώσετε κάτι στο ταμείο που ανοίγει ο κύριος Καμένος για να αγοράσουμε φρεγάτες? Κοιτάξτε, παρότι δεν απαξιώνω φυσικά την έννοια των χορηγών, των χορηγιών και την έννοια των ευεργεσιών απέναντι στο δημόσιο ταμείο, διαρωτώ με αν έχουν ακούσει αυτή την είδηση στην Άγκυρα, πώς θα αισθάνονται σήμερα για μας. Πώς θα αισθάνονται για το στρατό μας. Ποια εικόνα δίνει ο Υπουργός Αμήνης για το αξιόμαχο του στρατού μας όταν βγαίνει και παρακαλεί για συνεισφορές. Ακόμα και αν υπήρχε πρόβλημα, δεν θα έπρεπε να προκύπτει προς τα έξω μια τέτοια εικόνα. Ξέρετε ποιο είναι το θέμα? Ναι, προφανώς. Ξέρετε ποιο είναι το θέμα, κύριε Χατζηδάκη? Ότι ακούμε τις προηγούμενες ημέρες τα κυβερνητικά στελέχη να μοιράζουν παροχές, επιδόματα, τα αεροδρομικά να επιστρέφονται. Προφανώς όσο οφείλει η πολιτεία, μια και είναι δικαστικές αποφάσεις. Αλλά όλα αυτά είναι πολλά χρήματα. Και ταυτόχρονα ακούμε τον κύριο Καμένο να ζητάει χρήματα ακόμα και από τους απλούς πολίτες να συμβάλλουν, λένε, από το υστέρημά τους για να αγοράσουμε φρεγάτες. Ακούμε να υπάρχει μεγάλο θέμα με την αστυνομία και να γίνεται έμεση έκκληση επειδή είναι διαλυμένα τα περιπολικά και κατεστραμμένες οι μηχανές. Αυτά τα δύο είναι λίγο αντιφατικά. Δεν γίνεται από τη μία να μην έχεις τίποτα και να κάνεις έκκληση ακόμα και στον άνθρωπο που δεν έχει να δώσει οτιδήποτε για την ασφάλεια και την εθνική άμυνα της πατρίδας του και ταυτόχρονα να μοιράζεις χρήματα. Και τα δύο δεν γίνονται. Η κυβέρνηση αυτή πανηγυρίζει για τα περιβόητα πρωτογενή πλεονάσματα που είναι βεβαίως αποτέλεσμα της αθέμαξης των Ελλήνων φορολογουμένων και μέσω των εμέσων φόρων που τους πληρώνουν εξίσου εφοπλιστές και άνεργοι και συνταξιούχοι. Έτσι. Αλλά την ίδια στιγμή που πανηγυρίζει για τα πρωτογενή πλεονάσματα έχει ένα τεράστιο πρωτογενές, θα το έλεγα, έλλειμμα. Το πρωτογενές αυτό έλλειμμα που είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη είναι το έλλειμμα σοβαρότητος που καταγράφεται σε όλα τα επίπεδα. Από τις δηλώσεις τις οποίες αναφερθήκατε μέχρι το ότι γίνεται εμπόριο ναρκωτικών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο υπό το κάλυμα του περιβόητου ασύλου χωρίς η κυβέρνηση να κάνει το παραμικρό. Μιας και το θέσατε, έχει επέλθει ένας απόλυτος μυθριδατισμός. Αντιμετωπίζουμε πλέον οι περισσότεροι ως κάτι πολύ συνηθισμένο τα όσα έγιναν και χθες στο κέντρο της Αθήνας. Ναι,
κατανοώ την ευαισθησία για τον νέο που χάθηκε, τον Αλέξη Γρηγορόπουλο, πριν από 10 χρόνια ακριβώς. Ναι. Απολύτως ήταν ένα νέο παιδί που χάθηκε άδικα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αλλά πραγματικά πρέπει όλοι να διαρωτηθούμε, τιμούμε τη μνήμη τη δική του, του όποιου άλλου νέου χάθηκε άδικα, με το να σπάμε τα μαγαζιά και την περιουσία και τα αυτοκίνητα ανθρώπων οι οποίοι δεν είχαν καμιά ανάμειξη στο συγκεκριμένο, δεν έχουν και ενδεχομένως είναι και ίδιοι εξίσου αγανακτισμένοι με το γεγονός ότι χάθηκε άδικα ένας νέος. Πού πάμε, έτσι. Δεν θέλω να κουνήσω το δάχτυλο σε κάποιον, αλλά πρέπει να σκεφτούμε ότι τέτοιου είδους φαινόμενα δεν οδηγούν τη χώρα προς τα μπρος. Όπως δεν την οδηγεί και ο αυταρχισμός φυσικά, αλλά δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Mm-hmm. Αλλά πρέπει να βρούμε το μέτρο. Υποτίθεται ότι είμαστε η χώρα του μέτρου. Και έχει χαθεί το μέτρο. Mm-hmm. Κάτι τελευταίο, κύριε Χατζηδάκη, επειδή έχει το συνεδριό σας το άλλο τριήμερο, να περιμένουμε αλλαγές. Υπήρχε η πληροφορία, η φήμη, δεν ξέρω εσείς θα μας πείτε, ότι ακόμα και μπορεί να καταργηθεί η δική σας θέση, να καταργηθούν οι θέσεις αντιπροέδρων, για παράδειγμα. Θα υπάρχουν και τέτοιου είδους αλλαγές στο συνέδριο, ή τι χαρακτήρα έχει? Να σας πω την αλήθεια. Εκλογικό, πανεκλογικό. Όλες αυτές τις μέρες δεν ρώτησα για αυτό το θέμα τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ούτε και πρόκειται να το ρωτήσω, όπως δεν είχα ρωτήσει τον Καραμαλή αν θα με κάνει υπουργό και τον Σαμαρά αν θα με κάνει υπουργό. Mm-hmm. Δεν τα ρωτάω αυτά. Είναι ο χαρακτήρας μου. Διάβασα τις εφημερίδες και καταλαβαίνω ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί. Αλλά δεν νομίζω τώρα ότι είναι αυτό και το βασικό ζητούμενο της Νέας Δημοκρατίας. Το βασικό ζητούμενο της Νέας Δημοκρατίας είναι να κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα, διδαγμένη και από τα λάθη τα δικά της και από τα λάθη τα απέναντι πλευράς, να αξιοποιήσει τους καλύτερους στην επόμενη κυβέρνηση, να κάνει μια κυβέρνηση που θα είναι εθνική Ελλάδος και να στείλει ένα μήνυμα ενότητας και καινούριου ξεκινήματος για την πατρίδα μας. Αυτό είναι το βασικό, να καταλάβουμε την ιστορικότητα των στιγμών. Εγώ έτσι κι αλλιώς δεν γεννήθηκα ούτε με τον τίτλο του Υπουργού, ούτε με τον τίτλο του Αντιπροέδρου, ούτε γεννήθηκα ως Κωστής Χατζηδάκης, και αυτό είναι η πιο σημαντική μου ιδιότητα και αυτή αποτυπώνεται και στο βιβλίο αυτό που είπαμε προηγουμένως. Τι ώρα είναι τη Δευτέρα και πού? Είναι στο Wyndham, το παλιό Athens Imperial. Στην πλατεία Καραϊσκάκη. Στην πλατεία Καραϊσκάκη, στάση μετρό Μεταξουργείο. Θα είναι ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, ο Σταύρος Θοδωράκης, ο Τζόρτζης ο Παγουλάτος, ο καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, και το συντονισμό θα έχει ο Παύλος Τσίμας. Τι ώρα, κύριε Χατζηδάκη? 6 το απόγευμα, 6 το απόγευμα την Δευτέρα. Να είστε καλά, μεταρρυθμίσεων ανάβασης. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς, κύριε Παπαδόπουλε. Ευχαριστώ. Και εγώ. Γεια.